Καλώς ήρθατε στο νέο μας επεισόδιο. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη θρησκεία και την γραφή των Μινωητών. Πάμε να αρχίσουμε. Στη Μινωική Κρήτη, οι άνθρωποι λάτρευαν τη Μεγάλη Θεά. Ήταν η θεά της φύσης. Αυτή έκανε τη γη να βλασταίνει και έδινε ζωή στα φυτά, στα ζώα και στους ανθρώπους. Πίστευαν πως αυτή η θεά έφερνε τη βροχή, τον αέρα, το φως και το σκοτάδι. Τη λάτρευαν σε μικρά ιερά μέσα στα ανάκτορα, σε σπήλαια και σε κορυφές βουνών υλόφων. Της προσέφεραν μικρά αγαλματάκια ανθρώπων και ζώων, διπλούς πελέκης και καρπούς της γης, επειδή βοηθάει τη γη να καρπίσει. Την παρουσίαζαν ως μια γυναίκα να κρατά στα χέρια της φίδια, στους ώμους της περιστέρια και να κάθεται ανάμεσα σε ζώα. Έκαναν γιορτές με χορούς και αθλήματα προς τιμήν της θεάς. Την Άνοιξη γιόρταζαν τη μεγαλύτερη γιορτή τους, τα ταυροκαθάψια. Νέοι και νέες έκαναν ακροβατικές ασκήσεις πάνω σε αγριεμένους σταύρους. Οι Μινωήτες λάτρευαν τους σταύρους γιατί συμβόλιζαν την ορμή και τη δύναμη της ζωής. Τα σύμβολα της θρησκείας τους ήταν τα ιερά κέρατα του ταύρου και ο διπλός πέλεκης. Οι Μινωήτες ήταν οι πρώτοι κάτοικοι που χρησιμοποίησαν τη γραφή. Για να γράψουν μία λέξη, σχεδίαζαν εικόνες ζώων, φυτών, πλοίων και αγγείων. Η πρώτη αυτή γραφή λέγεται ιερογλυφική. Στη Φεστό βρέθηκε ένας δίσκος γραμμένος με ιερογλυφική γραφή. Λένε ότι πάνω του είναι γραμμένος ένας θρησκευτικός ύμνος. Στο δίσκο της Φεστού τα σχήματα είναι γραμμένα με σφραγίδες. Μετά, οι Μινωήτες ανακάλυψαν μια πιο απλή γραφή που ονομάστηκε γραμμική Α. Με τον τρόπο αυτό θα ολοκληρώσουμε και το σημερινό μας επεισόδιο. Θα τα πούμε στο επόμενο που θα είναι και το τελευταίο για το μινωικό πολιτισμό. Τα λέμε!